το χαβαλί για τις Κυκλάδες, για που αλλού δεν υπάρχουν άλλα σημεία στον ορίζοντα το καλοκαίρι. Το παρκάρισμα στο καράβι. Το παρκάρισμα στο καράβι έχει ένα έξτρα άγχος, γιατί δεν είναι σαν όλα τα άλλα παρκαρίσματα. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και τόπος. Και υπάρχει και κάποιος φυσικά να σου δείχνει το δρόμο. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπεράνθρωπος, πρώτα απ' όλα να πούμε. Καταφέρνει τόσο διαφορετικές ψυχολογίες, τόσο διαφορετικούς οδηγούς και ωρέξεις να τις χωρέσει σε δύο αμπάρια. Εγώ ήθελα να πάω στο πρώτο. Με έβαλε στο πάνω. Αυτή η ανηφόρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας έξτρα. Παρ' όλα αυτά, ανταπεξήλθα. Πριν όμως ανταπεξέλθω, είχε προηγηθεί ένα μανουβράρισμα από τον κύριο αυτό, τον υπεράνθρωπο. Τι μου είπε, πρώτα απ' όλα, το έχεις. Έλα, πάμε, το έχεις. Δηλαδή, πίστεψε σε μένα και στα όνειρά μου. Λέω, αφού πιστεύει αυτό σε μένα, δεν θα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μετά ήρθε το εμένα κοίτα. Το εμένα κοίτα είναι μια οδηγία που έχει να κάνει με το να κοιτάς αυτόν τον άνθρωπο και το αυτί, το μάτι, το χέρι, το πόδι και η αντίληψη να συγχρονίζονται και ξαφνικά να βρίσκεσαι παρκαρισμένος. Ένιωσα φυσικά πολύ σπουδαία, μεγάλη ικανοποίηση. Μείον 2, μείον 3, ναι, εκεί. Θα είχα το ίδιο άγχος, την ίδια αγωνία, αλλά σίγουρα θα ήμουν κάπως πιο άνετη.